Αυτό είναι το Burj Al Arab, το μοναδικό εφτάστερο ξενοδοχείο όλου του κόσμου. Και εφόσον βρίσκομαι στο Ντουμπάι για όλη τη εβδομάδα, έπρεπε οπωσδήποτε να μείνω ένα βράδυ εδώ για να μάθω τόσο εγώ αλλά και εσείς αν όντως αξίζει τον τίτλο του. Για όσους από εσάς το ξέρετε, πριν γίνω YouTuber, δούλευα σε ένα από τα καλύτερα πεντάστερα ξενοδοχεία της Ελλάδας, στο Sun Resort. Οπότε είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι παραπάνω έχει να προσφέρει ένα τόσο υπερπολιτελές ξενοδοχείο όπως αυτό. Κατευθείαν μπαίνοντας μέσα, αντίκρισαν έξω πραγματικά χριστουγεννιάτικα στολισμένο λόμπι, καθώς όσο ζέστη και καλοκαιρινό vibe και αν υπάρχει, έρχονται γιορτές και το Ντουμπάι, πιστέψτε με, ξέρει πως να είναι γενναιόδωρο με το decoration του. Κανονικά, άμα θέλουν να είναι next level ξενοδοχείο, πρέπει να μας φέρουν τουλάχιστον από ένα welcome drink. Στο Sun είχες την πολυτέλεια να διαλέξεις οτιδήποτε θέλεις από το μενού και να το πάρεις εννοείται τζάμπα. Το experience ξεκινάει με ένα υγρό πετσετάκι, το οποίο χρησιμοποίησα για να δροσίσω το πρόσωπό μου. Clean. Στη συνέχεια μου έδωσαν ένα χουρμά, πρώτη φορά δοκίμασα, ενώ καπάκι μας έφεραν ζεστό αυθεντικό Arabic coffee. Φίλε, μου φαίνεται σαν ασιάτικος καφές με ψάρι. Ναι, όπως κατάλαβες, δεν ξετρελάθηκα κιόλας, ενώ παράλληλα με φώναξε στη ρεσεψιόν για να αφήσω ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σαν deposit. Για να πάμε στο δωμάτιο, ανεβήκαμε κυλιόμενες σκάλες, θαυμάζοντας το ύψος του πλυρίου, το οποίο πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Ενώ λίγα λεπτά περπάτημα και δύο ρόφους πάνω, φτάσαμε στο χώρο που θα μας φιλοξενήσει για το υπόλοιπο 24ωρο. Δωμάτιο 205, έχουμε κάρτα. Ξεκόλα λίγο. Αρχικά το πρώτο πράγμα που βλέπεις μόλις μπαίνεις είναι η σκάλα που έχει εδώ πέρα. Σοβαρά, είναι εξωπραγματικό νομίζω το. Τι μπορείς να πάρεις εφόσον σκάς φράγκα. Τσέκαρε λίγο εδώ. Χρυσό όλο. Τηλεόραση εδώ, super mega lux. Επιχρυσωμένη. Πίνακες ζωγραφικής εδώ. Επιχρυσωμένος. Καθρέφτης επιχρυσωμένος. Ακόμα και τα κουμπιά πάνω εκεί. Επιχρυσωμένα. Το σκηνί το οποίο κρατάει το λαμπατέρ. Κουρτίνες. Φωτιστικό. Να ξέρετε, έχω μπει σε πολλά δωμάτια μέσα στο Sun Resort. Έχω μείνει σε 4-5 πεντάστερα από όταν σταμάτησα να δουλεύω. Σαν ξενοδοχό υπάλληλο. Αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ μπροστά μου δεν το έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πολυτέλεια. One of a kind, σοβαρά. Καλά-καλά, δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου, βέβαια. Πάμε και από εδώ. Δεν βρίσκουμε τρόπο να ανάψουμε το φως στο μπάνιο εδώ πέρα. Αντίστοιχα, το κουμπί 0 μου είπαν ότι μπορούμε να καλέσουμε τον προσωπικό μας butler, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Can you please send someone to show us how the lights open on the bathroom? Thank you so much. Σοκολατοκοφρετάκι μέσα στο στόμα και 5 λεπτά μετά η πόρτα χτύπησε. Από πίσω ήταν ο Μοχάμεντ, ο οποίος έφτιαξε το φως με δύο απλές κινήσεις. Εφόσον λύθηκε το θέμα με τον μπάνιο, πάμε να δείξουμε λίγο και τον πάνω χώρο. Όπως βλέπετε, ακόμα και όλο αυτό εδώ στη σκάλα είναι απολύτως 100% επιχρυσωμένο. Πάμε να τσεκάρουμε εδώ. Και άλλο μπάνιο. Επιχρυσωμένοι νηπτήρες, γεμάτη λεπτομέρεια και πολυτέλεια. Χρυσές πετσέτες, τζακούζι το οποίο θα μπει στο Ultimate Test αργότερα στο βίντεο. Επιχρυσωμένο και αυτό, μην το ξεχνάμε. Ντουζιέρα, ναι, με χρυσό πόμολο για να κάνεις το ντου σου. Όχι μόνο από ένα μπουρνούζι, άσπρο μαύρο, αλλά πετσέτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Για πόδια, για χέρια, για πρόσωπο. Ειδική οδοντόκρεμα, ξυριστικό σετ για το πρόσωπο. Επιχρυσωμένο κολοπέιπερ, τουαλέτα, μπιντέ, κάδο για τα χαρτιά, χρυσό. Ακόμα και το καζανάκι. Έχει ακόμα και δώρο κολόνια Hermès για μένα από το hotel. Και πάμε να τσεκάρουμε και το τελευταίο δωμάτιο για να ολοκληρώσουμε το home tour. Δες εδώ, ακόμα και οι κρεμάστρες έχουν special decoration. Η θέα είναι φαντασμαγορική. Καναπέδες, πολυθρόνες. Όλα φαίνονται πιο άνετα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι. Ακόμα και το τραπεζάκι μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς τόσο άνετα. Είναι απίστευτα μαλακό. Wow. Τώρα το ultimate test. Μπρο, βλέπεις και τον εαυτό σου πάνω στον καθρέφτη. Insane, σοβαρά. Έχει και ένα τηλεκοντρόλ εδώ. Πάω στοίχημα, το έχουν βάλει και καλά για να μην σκόβουν τη θέα έξω. Ακόμα και το μολύβι είναι επιχρυσωμένο, μπρο. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με την ξενάγηση του δωματίου. Πρώτη στάση, Infinity Pool! Πρώτη φορά θα μπω σε μια τόσο μεγάλη, πραγματικά. Κατά πάσα πιθανότητα, όσο βλέπω τα πλάνα και κάνω τα voice over σπίτι μου, θα έχω καλύτερη εφράδια λόγου. Τώρα απλά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Όχι, κύριε, τον παίρνω πίσω. Ακόμα έκπληκτο είμαι με αυτά που βλέπω στο edit. Πάω, φίλε. Αυτή είναι ζωή, σοβαρά. Τέρμα γωνία δεξιά υπάρχει τσακούζι, το οποίο εννοείται πως θα πάω, θα μπω μέσα και θα δοκιμάσω. Καυτό! Εντάξει, χωρίς υπερβολές, είναι το πιο δυνατό ζεστό και χαλαρωτικό που έχω μπει ever. Ενώ κόγιας είσαι, δεν έλειψαν και οι παρατηρήσεις από τον άπαγο σώστη. Yeah, yeah, no, okay, okay. Okay. Χαλάρωση στην πισίνα και λίγο κολύμπι για κανένα μισάωρο. Πολύ ωραίο το μέρος, αλλά πρέπει να εξερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το ξενοδοχείο. Σκοπιζόμαστε και τι κάνουμε. Το όλο experience στην πισίνα, solid 9.5 out of 10. Πραγματικά αξιοθαύμαστο. Θα ήθελα να πάμε να τσεκάρουμε και την παραλία, παρόλα αυτά είναι αρκετά μακριά. Πρέπει να περάσουμε όλη τη γέφυρα την οποία διασχίζει για να φτάσει στο ξενοδοχείο. Και κλείνει την επόμενη μία ώρα. Οπότε αποφάσισα να την αφήσουμε. Σα τη δείχνω εδώ με κάποια ωραία έτσι μπυρολάκια. Σίγουρο έχουμε αρκετά μεγάλη πρόσβαση στο χώρο των σπα. Όπως επίσης και στο γυμναστηρίου, τα οποία θα εκμεταλλευτούμε.
εκμεταλλευτούμε στο 110%. Αυτός είναι ο Ραμόν, ο οποίος μου εξήγησε ακριβώς που πρέπει να πάω για να μην χαθώ, ώστε να φάω κάτι καθώς πραγματικά έχω πεθάνει της πείνας. Ο δρόμος με έβγαλε και πάλι στην πισίνα, αυτή τη φορά σε ένα από τα εστιατόρια, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα αφού μας έβαλαν να κάτσουμε ήταν: για να δούμε τώρα τι αστρονομικά ποσά θα έχει το μενού τους. Η κουζίνα μας πάνε να την κλείνει σε 15 λεπτά, οπότε πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε την παραγγελία μας άμεσα. Τα μενού ήρθαν, η παραγγελία έγινε, και αυτό που πραγματικά έχει κλέψει την παράσταση είναι η ομορφιά με την οποία είναι στημένος όλος ο χώρος. Αυτό το ποτήρι νόμιζα στην αρχή ότι είναι πλαστικό και ότι μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που είχαμε στην πισίνα όταν δούλευα ξενοδοχείο, και είναι γυάλινο και τέρμα βαρύ. 10 λεπτά πέρασαν περίπου μέχρι να έρθει το φαγητό μας, μια πίτσα μαργαρίτα και ένα κοτόπουλο μαγειρεμένο με βούτυρο και μυρωδικά σκεπασμένο μέσα σε ζύμη, ενώ αφού μας σέρβιρε τα πιάτα η Αριάννα μου εξήγησε πως έχουν μείνει 500 δίραμ και αυτά δεν τα έφτασαν, είναι στα 355, οπότε πρέπει να προσθέσουμε κάτι στην παραγγελία για να χτυπήσουμε το στόχο. Κύριε, η πίτσα ειλικρινά ήταν κακή για τα λεφτά της, το κοτόπουλο βέβαια τη σκέπασε καθώς ήταν ζουμερό και πεντανόστιμο, ενώ για να καλύψω το υπολοιπόμενο ποσό των 150 δίραμ πήρα δύο κοκτέιλ, ένα old fashion για εμένα και ένα μοχίτο για τον Τζορτζ, τα οποία απολαύσαμε με το γιο βασίλεμα. Ναι, πάμε τώρα να δούμε πόσο βγήκε η λυπητερή. Συνολικό ποσό 171 ευρώ και 52 λεπτά. Κάντε subscribe, παιδιά, θα το χρειαστώ. Πολύ σύντομο pause από το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε είναι το τελευταίο της χρονιάς. Η αλήθεια είναι πως εκτός από το τεράστιο ευχαριστώ που θα ήθελα να σας πω, λόγω του ότι το 2023 για μένα ήταν μαγικό, κάναμε απίστευτα μεγάλο growth στην αγαπημένη μου πλατφόρμα του YouTube. Πιο συγκεκριμένα 243.911 άτομα πάτησαν το κουμπί του subscribe. Θα είμαι ειλικρινής και θα παραπονεθώ λιγάκι, γιατί ήθελα πάρα πολύ να χτυπήσουμε τους 700.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Πράγμα το οποίο είναι σχεδόν ακατόρθωτο, εκτός αν πραγματικά όλοι εσείς που δεν έχετε απαντήσει εγγραφή και βλέπετε τα βίντεο το κάνετε τώρα, θα μου κλείνατε τον χρόνο απλά μαγευτικά. Πραγματοποιήστε μου το όνειρο της χρυσής πλακέτας και εγώ υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να σας βομβαρδίζω με επικό content. Πάμε τώρα πίσω στο βίντεο. Λέω να πάμε μία μέχρι τέρμα πάνω, να δούμε πώς φαίνεται όλο το Ντουμπάι, ειδικά τώρα που βραδιάζει και ανοίγουν τα φώτα. Μπαίνοντας μέσα, η υποδοχή μας συνόδευσε στο αριστερό τμήμα του ορόφου, από το οποίο βλέπει όλο το The Palm, τη Ρόδα και όλη τη Μαρίνα γενικότερα. Ενώ εγώ, σαν γνήσιος YouTuber που είμαι, δεν μπορούσα να μην μπω σε απογορευμένα εδάφη λόγω του dress code για να πάρω πλάνο και από τον Burj Khalifa. Sorry? There's no pictures allowed here. Why? People are dining. But it's no picture, just the outside. Σειρά έχει απόλυτη χαλάρωση, καθώς επιτέλους έφτασε η ώρα να ξεκλειδώσουμε την επίσκεψή μας στο σπα. Αφού έβαλα παντόφλες και ξεντήθηκα, είπα να ξεκινήσω κάνοντας μια βουτιά στη θερμενόμενη indoor infinity pool που έχουν. Φούζεστη, έχεις από κάτω στο πιάτο κανονικά όλο το Dubai film. Αν πάμε μια νόσα μέχρι απέναντι, πρέπει να κάνεις subscribe. Τι άλλο να κάνω για να σε πίσω δηλαδή να πατήσεις το κόκκινο κουμπί, να καταπιώ σπαθιά όπως λέει και ο Κοψιάλης. Να σου φέρω τον ίδιο εδώ πέρα μέσα στο ξενοδοχείο, πες μου. Ενώ στην άλλη κάνηκα και ήταν πολύ. Σε κάνω λίγο ακόμα και το ρολόι εκεί πάνω, είναι ρόλεξ. Πλούτος μέσα στην πόλη του πλούτου. Αφού βγήκα έξω και σκουπίστηκα καλά, έφτασε η ώρα για το αγαπημένο μου τη σάουνα, την οποία για να απολαύσει το 100% πρέπει να την κάνεις φουλ καυτή. Ευχαριστούμε τόσο που να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα στο εμπορικό, πιο συγκεκριμένα στο γυμναστήριο της γυμνάζιου, τώρα έχει κλείσει, μιλάμε τώρα για 13-14 χρόνια, έτσι. Είχε σάουνα, την έλειωνα παιδιά, μαζί με το Κωστάκι να φυλάρα. Κάθε μέρα μετά την προπόνηση πηγαίνα μέσα και καθόμαστε τουλάχιστον 10. Σειρά έχει το cold plunge. Η θερμοκρασία του νερού εδώ είναι 7 βαθμοί Κελσίου και ο στόχος 3 λεπτά για να μπορέσω να βγω. Αμέσως μετά απόλαυσα για άλλη μια φορά τζακούζι, το οποίο είχε εξίσου την αντιπίεση με αυτό έξω. Χαλαρώνοντας με στο φουλ, ενώ βγαίνοντας και κοιτώντας τον μπαλκόνι κάτω, παρατήρησα κάτι απίστευτο. Σοβαρά είναι ότι πιο κοντινό έχω δει ever στη σκηνή με τις σκάλες στο Hogwarts. Δείτε λίγο εδώ. Αμέσως μετά έπεσε σήμα ότι ήρθαν στο ξενοδοχείο κάποιοι φίλοι για ένα γύρισμα. Οπότε πήγα στο ιταλικό εστιατόριο και μετά από πολύ πρόλογο κατάφερα και τους έπεισα να με αφήσουν να μπω μέσα με βερμούδα έστω για 5 λεπτά. Πες μου ποιος άλλος έχει χάσει το εστιατόριο με αμάνικο, βερμούδα και κρόξ. Πρέπει να σας χαιρετήσω γιατί θα κλείσει το γυμναστήριο και πρέπει να πάω. Απλά ήρθα να πω εδώ. Κλείσει το γυμναστήριο σαν να το ξέρω εγώ, Χρήστο, εντάξει. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα. Ποιος έχει την πιο ακριβή παραγωγή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε βίντεο? Εγώ. Γιατί εσύ? 243 χιλιάρικα. Ποιο ρε? Το βίντεο που με έκανε ο Ντάμιαν. Ρε, έχουμε πάρει. Έχει αγοράσει δύο. Θα δεις την καταγραφή του Κοψιάλη για να μάθεις τι και πώς. Εγώ πάλι πίσω στο δωμάτιο πείνασα. Οπότε δοκίμασα αυτά τα επιχρυσωμένα ταρτάκια. Κις Λορέν ήταν, δεν πολύ κατάλαβα. Ενώ αφού τα τσάκησα, ήρθε η ώρα για τζιμ. Ό,τι πιο extreme έχω δει σε ξενοδοχειακό γυμναστήριο χωρίς πλάκα. Τι να πρωτοπώ, για τις πετσέτες και τα νεράκια που υπάρχουν σε κάθε διάδρομο. Προέχει τα πάντα. Ελεύθερα βάρη. Μπάρες για να κάνεις πρέσα, πάγκο, δικέφαλα. Μηχανήματα για ό,τι θέλεις. Πόδια, χέρια, πλάτη, στήθος. Για ξενοδοχειακά δεδομένα.
δεδομένα 10 στα 10 χωρίς πλάκα. Έχει τα πάντα. Έχω μείνει άναυδος αυτή τη στιγμή. Δεν το περίμενα ούτε το 1 πέμπτο από αυτά που βλέπω μπροστά μου να δω. Εγώ το τίμησα κάνοντας ένα leg workout όπως έχω στο πρόγραμμα. Ναι, ήταν αρκετά δυνατό. Ενώ αφού τελείωσα και ήπια το νερό μου, εκμεταλλεύτηκα πλήρως τις εγκαταστάσεις παίζοντας λίγο box με το βαλάκι. Μάγκες, εδώ έχει και squash room, στο οποίο παίρνεις ρακέτα του τένις. Δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό, από το βίντεο του Έρακτο έχω δει σαν χώρος ότι υπάρχει κάπου εδώ μέσα την πιόνες. Καπάκι στο σανσέρ και ξενάγηση του δωματίου μου να φλεξάρω και εγώ λίγο χλίδα στους πλούσιους φίλους μας. Τι λέτε, καλά έκανα? Μόλις έφυγαν τα παιδιά, νομίζω ότι έμειναν εξίσου έκπληκτοι όπως και εμείς με την υπερπολιτέλεια του συγκεκριμένου δωματίου και γενικότερα όλου του ξενοδοχείου. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει λίγα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και να δοκιμάσουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καλό experience γίνεται. Ξεκινώντας με το πρώτο. Τσακούζι! Το κάνεις να βγάζεις και κουρμπουλίτρες για να γίνει αφρόλουτρο αυτό. Άλλο level, φίλε, σοβαρά. Πρέπει να το ομολογήσω, η χαλάρωση σε αυτό το βίντεο ξεπερνάει κάθε άλλο γύρισμα που έχω κάνει με μεγάλη διαφορά. Φανταστείτε πόσο καλύτερο experience έχει ένας πελάτης ο οποίος έρχεται εδώ αποκλειστικά και μόνο για ξεκούραση χωρίς δουλειά και κάμερες. Πριν που μας έκαναν την ξενάγηση, το μάτι μου κάπου εδώ, μην κράξετε κάτω στα σχόλια, εντάξει. Θα κάνουμε manifestation τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνει και στην πραγματικότητα. Καλά κατάλαβες, πιστολάκι είναι αυτό. Κυρίως ήθελα να δω αν και πώς δουλεύει, παρά να στεγνώσω το πλούσιο μαλλί μου, ενώ αμέσως μετά έφτασε η ώρα για να μπω στο κρεβάτι. Δες λίγο πάνω, ε. Έχει και σοκολατάκι. Έχει και το σχήμα από το ξενοδοχείο. Αφού το φάγα και αυτό, ήπια λίγο από το νερό που έχουν αφήσει δίπλα στο κομωδίνο. Και με μεγάλη ευχαρίστηση είπα. Καληνύχτες. Ο ύπνος ήρθε πραγματικά ακαριέα, ενώ το γερτήριο για μένα έλαβε χώρα περίπου στις 7. Κατευθείαν βγήκα το πάπλωμα και κάθισα προσπαθώντας να κατανοήσω το που βρίσκομαι. Σέρβιρα και ήπια ό,τι νερό είχε απομείνει, θαύμασα για λίγο την πανέμορφη ανατολή του ηλίου από τον μπαλκόνι μου, έβαλα ρούχα και είπα να πάω στον αγαπημένο μου χώρο για μια τελευταία φορά, το σπα, κάνοντας πρώτα μια βουτιά στην πισίνα. Εντάξει, μάγκες, ζω στο νερό, τι καλύτερο για να ξυπνήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ειδικά άμα δεν χρειάζεται να πας στη ρεσεψιόν να πληρώσει το δωμάτιο και έχει κι άλλες μέρες για μόνο μπροστά. Τέλος, είπα να απολαύσω για άλλο ένα δεκάλεπτο την καυτή σάουνα για να αποβάλω από τον οργανισμό μου όσο το δυνατόν περισσότερες τοξίνες γίνεται, έχοντας πάντα μπροστά μου την πιο υπέροχη θέα. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσετε τέτοιο κλιπ. Χρυσή τουαλέτα. Εντάξει, αναμενόμενο, τι περίμενες δηλαδή, μόνο τα δόντια μου να δεις να πλένω. Κάτι τελευταίο πριν φύγουμε από το δωμάτιο, το οποίο ανακάλυψε ο Γιώργος χθες το βράδυ, είναι αυτό το μυστικό ντουλάπι. Έτσι, κάρτε λίγο. Χρυσή καφετιέρα για να πιείς το εσπρεσάκι σου. Κάρτε πόσες πολλές επιλογές έχει εδώ από γεύσεις, κρέμες, ακόμα και English breakfast tea. Εγώ κλασικά βέβαια πήγα με ένα δυνατό εσπρέσο, το οποίο ετοίμασα στα τζακ μπαμ και απόλαυσα στον καναπέ, ενώ λίγο μετά έφτασε η ώρα να πάμε στο εστιατόριο για πρωινό. Ο μπουφές τεράστιος και απόλυτα κόσμιος, έχοντας άπειρες επιλογές, ξεκινώντας από σφολιατοειδή όπως κρουασάν, ψωμιά, ταρτάκια, κέικ, ενώ από την απέναντι είχε γιαούρτια, λαχανικά, χαβιάρι, αλαντικά και εννοείται άπειρα φρούτα όπως μέουρα, φραόλες, μύρτιλα και blackberries. Εγώ βέβαια πεινούσα full καθώς είμαι νηστικός από χθες, οπότε γέμισα ένα από τα πιάτα μου με noodles. First round γεμίσματος πιάτων complete σαν γνήσιος ελληνάρας. Ανάλογα με το πόσο καλά είναι τα noodles θα πάμε και για δεύτερο. Ήταν μετανόστιμα πρέπει να το ομολογήσω, παρόλα αυτά για συνέχεια χτύπησα μια ομελέτα. Thank you so much. Much appreciated. Από τις καλύτερες που με έχουν σερβίρει ποτέ, όχι μόνο σε όψη αλλά και σε γεύση. Και ναι, κυρίες και κύριοι, έφτασε η στιγμή να πάμε να κάνουμε το checkout. Αφού πληρώσουμε και το τελευταίο ευρώ για τη διαμονή, θα σας πω πόσο ήταν η συνολική τιμή του όλου experience. Εννοείται πόσο του βαθμολογώ με άριστα τα 7 αστέρια. Έτσι λοιπόν, βγήκα από το δωμάτιο, απόλασα τη θέα από τις σκάλες για μια τελευταία φορά και πήρα το φάκελο με την απόδειξη της διαμονής. Invoice εδώ, κυρίες και κύριοι, ο λογαριασμός 7.387 dirham, γύρω στα 2.000 ευρώ. Θα του βάλω 5,5 αστέρια από τα 7. Μπορώ να πω ότι ήταν μοναδική και φανταστική εμπειρία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.